Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αναστάσιο από την Παιανία, ο οποίος με τη μελωδική φωνή του πάρα πολύ έτσι μας βοηθάει και να τον έχει η Παναγία καλά, γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε και όποτε μπορεί να έρχεται να μας ανεβάζει με το πραγματικά θεσπέσιο τάλαντο που του έδωσε ο Θεός. Αλλά σήμερα είναι και το Αγίου Αναστασίου του Πέρσου. Δεν ξέρω, εορτάζεται πολύχρονος και η χάρη του Θεού να σας δίνει πάντοτε αυτή τη χάρη, το τάλαντο δηλαδή και την υγεία, να υμνείτε τον Θεό τόσο ωραία και να κατανήσετε τους ακροωμένους εμάς, αγαπητέ μας, που ήρθατε από τόσο μακριά από την Παιανία για να παραστείτε κι εσείς το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Αγαπητά μου παιδιά, τις ημέρες αυτές γίνεται ένας μεγάλος και ένας σπουδαίος αγώνας για τη Μακεδονία μας και το Μακεδονικό. Και εμείς εδώ που βρισκόμαστε στην Νότιο Ελλάδα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά ελπίζω και με μεγάλη προσευχή. Άξιοι είναι όλοι όσοι μπήκαν μπροστά και διατράδωσαν από όλα τα μέρη της πατρίδος με το χθεσινό συλλαλητήριο, και ευχόμεθα και αυτά όλα που θα προκύψουν τα συλλαλητήρια με τις δυνάμεις όλων ημών να στηριχθούν και να αγγίσουν τα όντα των μεγάλων για να μπορέσουν να κλονίσουν τους ισχυρούς της γης, ώστε να αποφευθεί αυτό το τρομερό ατόπιμα. Το όνομα της φιλτάτης ημών Μακεδονίας να δοθεί σε άλλο κράτος. Έρχομαι πάλι στον Άγιο Παΐσιο και πάλι εκεί θα καταλήγουμε συνέχεια, γιατί βλέπετε ότι ο Άγιος Παΐσιος είχε πιάσει τον παλμό ιδιαίτερα και φανερά των συγχρόνων προβλημάτων του ανθρώπου, τα οποία ο ίδιος σε τρεις μεγάλες ομάδες, όπως πολλές φορές το έχω αναφέρει, τα εστίαζε. Η μάστιγα της εποχής μας, έλεγε, είναι ο καρκίνος, τα ψυχολογικά προβλήματα με τα ψυχοφάρμακα και τα οικογενειακά δράματα. Είτε διαζύγια λέγονται αυτά, είτε οποιασδήποτε άλλες προκύπτουν δυστυχίες από τραυματισμένες οικογένειες. Αυτά και γι' αυτά ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ, παιδιά μου, μα πάρα πολύ προσευχόταν. Και είναι αλήθεια, δυστυχώς, ότι η Ελλαδίτσα μας, γιατί εμείς εδώ ζούμε και εδώ αυτό το λαό πονάμε, έχει γεμίσει από καρκινοπαθείς. Έχει γίνει σαν συνάχη η ασθένεια αυτή. Έχει μπει δυστυχώς σε κάθε οικογένεια. Καμιά φορά όταν έχω λίγο χρόνο, πηγαίνω στον αρετέιο που είμαι υπεύθυνος εκεί, στον θάλαμο των ημερησίως νοσηλευωμένων, και βλέπω τους ασθενείς, και όποιος δείξει διάθεση να θέλει να μου μιλήσει την ώρα που ο ορός με το φάρμακο το θεραπευτικό πέφτει μέσα στη φλέβα του, σταματάω και μιλάω. Όχι βέβαια για να μάθω την ιστορία του καθενός, γιατί αυτό δεν με αφορά, αλλά και ο καθένας έχει τον προσωπικό του Γολγοθά, αλλά για να εμψυχώσω και να δώσω την ελπίδα και το φως του Χριστού στους ανθρώπους αυτούς που ξαφνικά μετά από ένα χειρουργείο το οποίο υπέστησαν οι περισσότεροι, δέχονται τη χημειοθεραπευτική νοσηλεία, η οποία πραγματικά τους περισσότερους τους ταλαιπωρεί και τους εξουθενώνει, και σωματικά και ψυχικά. Και είναι, αδελφοί μου, τραγικό
αυτό που βλέπω τον τελευταίο καιρό να είναι όλο και περισσότεροι οι νέοι άνθρωποι, μιλώντας δηλαδή για τις ηλικίες 30, 40, 50 έως 60 ετών το πολύ, οι περισσότεροι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δέχονται νοσηλεία. Και αυτό πραγματικά εκπλήσει. Και ρωτούσα προχθές μία κοπέλα η οποία είναι δασκάλα σε κάποιο σχολείο και η οποία πρόσφατα έκανε κάποια επέμβαση στο σώμα της, αφαίρεσε τον όγκο και τη συνέστησαν μία ευρύτατη χημειοθεραπευτική αγωγή με διάφορα σχήματα προκειμένου να την βοηθήσουν να μην κάνει μετάσταση. Αυτή με κάλεσε κατά σύμπτωση, φυσικά τίποτα δεν είναι τυχαίο, να μιλήσει μαζί μου καθώς επισκεπτόμουν, επαναλαμβάνω και άκουγα τον ανθρώπινο πόνο, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας φυσικά, και τη ρωτούσα πώς το αντιμετωπίζει τώρα. Και μου έλεγε για την απογοήτευσή της, αλλά κυρίως τα ψυχικά αίτια για τα οποία υπέστη αυτό τον μεγάλο και δύσκολο κανόνα, να το πω έτσι, να το ονομάσω έτσι, τον οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή με την χημειοθεραπεία. Ποια είναι, λέω, η αιτία, αφού λέτε ότι είναι ψυχική η αιτία? Μου λέει, ο αδυσόπιτος πόλεμος από συναδέλφους που δέχθηκα μέσα στο σχολείο. Θόνος, ανταγωνισμός, μυσαλλοδοξία. Καλά βρε παιδάκι μου, λέγω, και δεν κατέφευγες στο Θεό να ζητήσεις βοήθεια στην Παναγία μας? Πάτερ, δεν είχα αυτού του είδους την αγωγή, ούτε από το περιβάλλον μου, ούτε από την οικογένειά μου. Δεν ήμουν αδιάφορη, αλλά δεν ήμουν και θερμή πιστή. Τώρα που έπεσα στο κρεβάτι του πόνου, τώρα κατάλαβα ότι το μόνο που βοηθάει τον άνθρωπο και νοηματοδοτεί τη ζωή του είναι η πίστη στο Χριστό, η πίστη στα όσια και στα ιερά και η επίκληση του ονόματος της Παναγίας πάνω απ' όλα και μετά των Αγίων. Και εκεί στο θέμα του ανταγωνισμού, του συναγωνισμού, της φιλονικίας, των έριδων, του μίσους, της εμπαθίας, σταθήκαμε αρκετά. Έχει γίνει η σημερινή κοινωνία φοβερά ανταγωνιστική. Σε όλες τις εργασίες, σε όλους τους εργασιακούς χώρους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, υπάρχει εμπάθεια, υπάρχει εγωκεντρισμός, υπάρχει κακής ποιότητας φιλία, αν υπάρχει φιλία. Ο ένας υποβλέπει τον άλλον και δυστυχώς όλα αυτά τα πάθη δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι ζώντας μέσα σε αυτή την ψυχική φθορά πολλές φορές παραδίδουν τα όπλα και τότε έρχεται η νόσος του καρκίνου. Εάν δεν έρθει η ψυχασθένεια να τους καταλάβει και να τους δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Αυτό λοιπόν το μεταφέρω απόψε στην αγάπη σας, γιατί το ζω καθημερινά. Δεν υπάρχει δυστυχώς κατανόηση ούτε υπομονή. Κατανόηση και υπομονή έχουν μόνο οι άνθρωποι του Θεού. Αλλά και εμείς πολλές φορές ανάβουμε την πίστη μας σε μία καθηκοντολογία και πόρο απέχουμε από την υπομονή, από τη συγκατάβαση, από την οπισθοχώρηση και την υποχώρηση σε μία διένεξη, σε μία προστριβή. Όλοι διεκδικούμε το δίκιο μας και στο τέλος περνάει το δίκιο του ισχυροτέρου. Και ο ισχυρότερος βέβαια δέχεται την κακή επίρρεια των άλλων, οι οποίοι τον γλωσσοτρώνε και τον θονούν, και αυτό γίνεται ένας φαύλος κύκλος,
και τα πράγματα πάρα πολλές φορές δυστυχώς βαραίνουν, με αποτέλεσμα και η ανεργία και η φτώχεια και η μείωση των αποδοχών εκείνων που έχουν αλλά τα παίρνουν λιγότερα πια, τα εισπράττουν λιγότερα, να δημιουργούν μέσα στις οικογένειες γκρίνια, να δημιουργούν μέσα στα ανδρόγυνα πολλές φορές φιλονικίες από το τίποτα και να βαραίνουν συνέχεια την ελληνική οικογένεια και την ελληνική ατμόσφαιρα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και βλέπεις μόνο τους χριστιανούς, τους αληθινούς χριστιανούς, να φωτίζουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και να ζητούν την άνωθεν βοήθεια και προστασία. Και μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό, πολλές φορές άνθρωποι εμπαθείς και άρρωστοι, γιατί δεν μπορεί να είναι κανείς υγιής και καλά πνευματικά, να καταφεύγουν στους μάγους και στις μάγισσες προκειμένου να μελετήσουν αρνητικά τον συνάνθρωπό τους και να του προξενήσουν βλάπτη και να του προξενήσουν δυσκολία και να τον αρρωστήσουν. Και έχουμε και τις περιπτώσεις ασθενειών και ψυχικών αλλά και καρκίνων και άλλων σοβαρών ασθενειών που δεν είναι από φυσικές αιτίες, αλλά είναι, αδελφοί μου, από επίθεση του δαίμονα. Το έχω συναντήσει πολλές φορές, το έχω ακούσει πολλές φορές. Και βέβαια αυτές οι περιπτώσεις είναι καθαρά περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται με τα πνευματικά φάρμακα. Με τα πνευματικά φάρμακα που είναι τα μυστήρια, που είναι το Άγιο Ευχέλιο, που είναι το σταύρωμα και το διάβασμα. Τώρα που έχω αρχίσει και σταυρώνω την Παρασκευή και έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ακούσει τον πόνο τους, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να με πλησιάσουν, ακούω τόσες δοκιμασίες, τόσες θλίψεις και με όλα αυτά, με όλα αυτά, με όλα αυτά πάλι στον Άγιο Παΐσιο καταφεύγω. Και από εκεί που ξεκίνησα πιάνω την άκρη του νήματος για να αναφερθώ στον Άγιο Παΐσιο που τόσο πολύ συμπονούσε τον ανθρώπινο πόνο και τις δοκιμασίες οι οποίες ταλαιπωρούν τους καρκινοπαθούς, τους καρκινοπαθείς και βασανίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές δεν καταλήγουν, αλλά για δεκαετίες ολόκληρες ταλαιπωρούνται και πονούν και πάσχουν και γονίζουν και δυσανασχετούν στα κρεβάτια του πόνου. Και μου έλεγε πολύ δικό μου πρόσωπο σήμερα στη Σύνοδο ότι δεν θέλω να κάνω προς Θεού δυσφήμιση, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Συγκεκριμένα λέει στο Αττικό Νοσοκομείο, στα ογκολογικά περιστατικά, δεν έχουν φάρμακα. Και πηγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σειρά εκεί να κάνουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τη χημειοθεραπεία τους και τους το αναβάλουν και συνέχεια το πάνε πιο πίσω, το μεταθέτουν, γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη φαρμάκων. Με αποτέλεσμα ο καρκίνος να προχωράει και όσοι είχαν την ατυχία στο συγκεκριμένο νοσοκομείο να παρακολουθούνται από γιατρούς του καρκίνου να βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και λέω, κοίταξε να δεις πόσοι άνθρωποι βασανίζονται και ταλαιπωρούνται ακόμη και σε αυτό το επίπεδο και αιτία είναι η κρίση. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Άγιο Παΐσιο. Η επίσκεψη ενός καρκινοπαθούς που διαγνώστη με χειρίστης μορφής καρκίνο ένα χρόνο πριν φύγει ο γέροντας από τη ζωή. Αφού υπευλήθη σε μία οδυνηρή χειρουργική επέμβαση και τον πετσόκοψαν σε διάφορα σημεία,
του σώματός του για να τον όσο μπορούν να τον απελευθερώσουν από τους όγκους και τις κακοήθειες, του συνέστησαν έναν κύκλο από βαρύτατες χημειοθεραπείες προκειμένου ο άνθρωπος να κάνει και να δώσει τη μάχη του με την επάρατη νόσο. Πριν ξεκινήσει ακόμη τις χημειοθεραπείες, με κάποιο φιλικό του πρόσωπο πέρασε από τη Θεσσαλονίκη που ήταν κάτοικος στο Άγιον Όρος για να πάρει την ευχή, όπως είχε ακούσει και αυτός, του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Ο πατήρ Παϊσίος ήταν λίγο χρόνο πριν φύγει και αυτός από τη ζωή, εξουθενωμένος από την ασθένεια του καρκίνου, είχε πολλές αιμορραγίες ο γέροντας όταν πια αναγκάστηκε να καταφύγει και αυτός στο Θεαγένειο. Τον είδε ο Άγιος Παΐσιος και του είπε, θα πίνεις, του λέει, αγιασμό και θα αλήθεσαι με Άγιο Ευχέλαιο. Κοίτα να δεις, λέω, του είπε, τι λέμε κι εμείς εδώ, η αμαρτωλή κάθε Δευτέρα. Και με τη βοήθεια του Θεού θα προσευχηθούμε όλοι μαζί για να μην βάλει τον εαυτό του μπροστά και θα γίνεις καλά. Αλλά πρόσεχε, από εδώ και μπρος θα κοινωνείς τακτικά σώμα και αίμα Χριστού, γιατί είναι το μεγαλύτερο φάρμακο. Ο άνθρωπος πραγματικά ενθουσιάστηκε από αυτά που άκουσε και φάνηκε η χαρά αυτή στο πρόσωπό του, και τότε ο Άγιος Παϊσίος έφυξε με πολύ στοργή και του έδωσε ένα κουμποσκινάκι. Πάρτο, του λέει, και το κουμποσκινάκι από τα χέρια μου πλεγμένου για να το χρησιμοποιείς και να λες την ευχή. Φύγανε και ανεβήκανε πάλι προς τη μονή του Τλουμουσίου, που είναι εκεί πέρα το τελευταίο μοναστήρι πριν συναντήσεις τον Άγιο Παΐσιο από τις Καριές. Και όταν φτάσανε εκεί έξω από την βρύση, περίληπος αυτός, κατάλαβε ότι κάποιος του είχε πάρει το κομποσκίνι. Είδε που του το έδωσε ο Άγιος Παΐσιος, και εκεί που καθόντουσαν έξω στην απλοταριά από το κελάκι του Αγίου, στα κούτσουρα, το είχε κάπου ακουμπήσει και του το πήρε. Στενοχωρήθηκε έως θανάτου και λέει, παρόλο που ήταν εξασθενημένος, επαναλαμβάνω, από το χειρουργείο, λέει, θα ξαναγυρίσω πίσω εδώ στον γέροντα. Του είπαν η συνοδεία του, έλα, του λέει, ο γέροντας σου δώσε την ευχή του, δεν πειράζει για το κομποσκίνι. Όχι, όχι, θα ξαναπάω πίσω. Ξαναγυρίσανε λοιπόν πάλι μία παρέα από άτομα που τον περιέβαλαν Θεσσαλονικής στον πατέρα Παΐσιο. Φτάσανε εκεί μπροστά. Ένας από την παρέα λοιπόν, πριν προλάβει αυτός να τον πλησιάσει τον Άγιο Παΐσιο, του λέει, γέροντα, σε παρακαλώ δώσε μου και εμένα ένα κομποσκινάκι. Του λέει ο γέροντας, δεν έχω, γιατί ένα τελευταίο που έχω θα το ξαναδώσω στο Μιχάλη που κάποιος του το πήρε, και γι' αυτό το λόγο ξαναγύρισε από τη βρύση πίσω να με βρει τόσο ταλαιπωρημένος, για να του δώσω πάλι το κομποσκίνι που του πήρανε και να έχει την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι θα γίνει καλά. Και παρόλο το ότι ο καρκίνος ήταν μεταστατικός και επιθετικός στον τρίτο βαθμό, θεραπεύτηκε και έγινε εντελώς καλά, πράγμα που οι γιατροί πραγματικά συγκλονίστηκαν. Σαν και αυτό, ο Άγιος Παΐσιος είχε κάνει πάρα πολλά. Έρχομαι σε ένα δεύτερο. Ένας άλλος Θεσσαλονικιός και αυτός, ο οποίος είχε ο καημένος ασθενήσει σε νεαρά ηλικία, 32 ετών, από άλλη φοβερή μορφή
καρκίνου, η οποία ήταν και αυτή επίσης επιθετική, μελάνωμα, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι όχι μόνο επιθετικό, αλλά έχει και ταχύτατη εξέλιξη. Πήγε στο γέροντα και με την παρέα του κι αυτός και περίμενε να τον δει. Είχε πέσει σήμα, αδελφοί μου, στη Θεσσαλονίκη, την εποχή εκείνη όλοι οι καρκινοπαθείς φεύγαν και πηγαίνανε στον Άγιο Παΐσιο, γιατί ο ένας το έλεγε στον άλλον. Τι τυχερή που ήταν, ε! Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, περίμεναν καμιά ώρα, ο παππούλης δεν άνοιγε, στον δρόμο τους είπαν μην πηγαίνετε, γιατί ο παππούλης δεν φαίνεται ότι δεν είναι εκεί. Τελικά ο παππούλης ήταν μέσα, γιατί ο παππούλης και αυτός ήταν εξουθενωμένος από τις αιμορραγίες και τις αρρώστιες του. Και στο τέλος κάποια στιγμή φώναξε ο Άγιος Παΐσιος, περιμένετε παιδιά και έρχομαι να σας ανοίξω την πόρτα. Τότε τον πλησίασε αυτός και του είπε ότι ετοιμάζομαι, γέροντα, να ξαναχειρουργηθώ μετά από μεταστατικό καρκίνο, ο οποίος έχει απλωθεί σε 2 ή 3 σημεία του σώματός μου. Και πριν μπω στο νοσοκομείο, θεώρησα καλό να έρθω εδώ, να σε βρω και να σε παρακαλέσω να κάνεις προσευχή για μένα, να με βοηθήσεις. Σε ποιο σημείο, του λέει, διαπίστωσαν τις μεταστάσεις? Του λέει, γέροντα, οι μεταστάσεις είναι όλες σε 3 σημεία στο πνεύμονα. Ύστερα χωριέσαι, λέει, εγώ ζω με μισό πνεύμονα εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά εγώ, γέροντα, είμαι πολύ δύσκολα, γιατί δεν είναι πρωτογενής ο καρκίνος, αλλά είναι μεταστατικός και οι γιατροί μου έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Ύστερα χωριέσαι, του λέει, έλα να σε σταυρώσω στο στήθος, πήρε Άγιος Παΐσιος, Άγιο Λαδάκι, ευχέλαιο που είχε, που του πηγαίνανε και εγώ του είχα πάει. Λοιπόν, σταύρωσε και θα γίνεις καλά, του λέει, όλα θα πάνε καλά. Γέροντα, του λέει, δυστυχώς έχω ασφυκτικά επεισόδια και πολλές φορές αισθάνομαι ότι πνίγομαι και δεν μπορώ να πάρω αναπνοή, και αν είμαι μακριά από τον αναπνευστήρα με το οξυγόνο αισθάνομαι ότι θα πεθάνω από πνιγμό. Θα ταλαιπωρηθείς, του λέει, λιγάκι, μη στενοχωριέσαι όμως, όλα θα πάνε καλά. Να μην τα πολυλογώ, μετά από αυτή την παρένεση και την παρηγοριά που πήρε, φεύγει και εισάγεται στο νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε τόσο πολύ που ήρθε πλέον στα όρια του και φώναζε δυνατά, δεν αντέχω, βοηθήστε με, πεθαίνω, δεν αντέχω. Καταλαβαίνετε, μαζεύτηκαν οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, και προσπαθούσαν να του βρουν φλέβα, γιατί ήταν πρισμένος, για να του βάλουν ασφαλώς κάποια ουσία για να σταματήσει ο πόνος που είχε και πιθανόν το ψυχολογικό που αντιμετώπιζε. Πάνω στην απόγνωσή του με τις φωνές του βλέπει έκπληκτος στα πόδια του κρεβατιού, στην άλλη άκρη δηλαδή, τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος του χαμογελούσε και του έλεγε, μη στενοχωριέσαι, όσο δύσκολα κι αν είσαι, όσο τραγικά κι αν περνάς, θα το ξεπεράσεις και θα γίνεις καλά. Δηλαδή, ο Άγιος Παΐσιος και του διάτρεψε τον πανικό εκείνη τη στιγμή. Αμέσως μετά από αυτή την επίσκεψη φώναξε δυνατά μία νοσηλεύτρια, επιτέλους βρήκα μία φλέβα.
για να τρυπήσει και να κάνει, όπως γνωρίζετε, την εμδοφλέβεια, να του βάλει την πεταλούδα για να μπει ο ορός. Οι γιατροί ανακουφίστηκαν και, εν πάση περιπτώσει, του δώσανε λίγη ζωή. Πέρασαν 2-3 μέρες και, αφού πλέον είχε υποστεί και όλες τις εξετάσεις, έκαναν ιατρικό συμβούλιο και αποφάνθηκαν ότι είναι μάταιο να κάνει το χειρουργείο αυτό το δεύτερο, διότι ο καρκίνος είχε απλωθεί τόσο πολύ που δεν γινόταν πλέον να ταλαιπωρηθεί, γιατί ήταν και πολύ εξασθενημένος, παρά να του έκαναν καμιά θεραπείουλα έτσι για παρηγοριά και να τον έστελναν σπίτι του να πεθάνει. Σύνηθες αυτό. Όταν λοιπόν πέρασε ο γιατρός να τον δει, τον ρώτησε, έχεις κάποιο συγγενή σου? Λέει, έχω τον αδελφό μου. Ωραία, πες του αδελφού σου να έρθει να με βρει στο ιατρείο μου, στο νοσοκομείο μέσα. Του είπε αυτός, Γιώργο, σε ζήτησε ο γιατρός, πήγαινε να τον δεις. Πήγε ο Γιώργος και του είπε, δεν πρέπει βέβαια να τον απελπίσουμε, αλλά είναι στα τελευταία του. Γι' αυτό δεν πρόκειται να του κάνουμε χειρουργείο, αλλά εσύ προσπάθησε όσο μπορείς να του συμπαρασταθείς σε αυτές τις μικρό θεραπιούλες με χημειοθερευτικά που θα του κάνουμε, ίσα ίσα για να του καταπραίνουμε τους πόνους και να του διευκολύνουμε το τέλος του. Καλά, είπε ο αδελφός του και επέστρεψε στον άρρωστο. Τι σου είπε ο γιατρός? Μου είπε ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σε βοηθήσουν. Η νύχτα που ήρθε όμως ήταν συγκλονιστική. Ήταν μια νύχτα απελπισία, ο πόνος, η οδύνη, η δύσπνοια. Ο άνθρωπος είχε βρέξει σε όνια. Πηγαίνανε και ερχόντουσαν οι μοναχές να τον αλλάζουν. Είπε λοιπόν ότι δεν φαντάζομαι αυτή η φωνική νύχτα που ονομάζεται του Αγίου Βαρθολομαίου να είναι χειρότερη από αυτή τη νύχτα που περνάω τώρα. Κι όμως ο αδελφός του, ο καημένος, γιατί δεν είχε φαίνεται άλλον πιο κοντινό, είχε αρχίσει να κοιμάται από το ξενύχτη των πολλών ημερών στην πολυθρόνα που βρισκόταν. Δεν του μίλαγε αυτός και υπέμενε. Και κάποια στιγμή, γύρω στις 2:20 μετά τα μεσάνυχτα, μέσα στο θάλαμο εμφανίστηκε για δεύτερη φορά Άγιος Παΐσιος με τη γλυκιά και γαλήνια μορφή του και του επανέλαβε, μη χάνεις το κουράγιο σου, δεν είναι νύχτα αυτή του Αγίου Βαρθολομαίου και όλα θα πάνε καλά. Συγκλονίστηκε, άνοιξε τα μάτια του για να δει καλύτερα, ήταν ή μήπως ήταν μέσα στον ύπνο του. Και ο Άγιος Παΐσιος, ενώ είχε σταματήσει να μιλάει, ήταν εκεί, χαμογελαστός και τον ενθάρρυνε. Αμέσως λοιπόν, Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα Γιώργο. Ξύπνησε ο Γιώργος, είχε έρθει ο Άγιος Παΐσιος. Με επισκέφτηκε για δεύτερη φορά όπως εκείνη την ημέρα. Καλά, καλά, του λέει, ηρέμησε τώρα, όλα θα γίνουνε, σου λέει τώρα. Με τα ναρκωτικά, με τις χημειοθεραπείες, με τα φάρμακα, όνειρα βλέπει. Πράγματι λοιπόν, το πρωί που ξημέρωσε, ήταν εντελώς καλά. Απίστευτο όμως αληθινό. Ο ογκολόγος που τον είχε από την αρχή της ασθένειας και είχε όλο το φάκελο, είπε, αν δεν είναι θαύμα αυτό, εγώ σκίζω το πτυχίο μου. Θα πάω να γίνω μανάβη στη λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Αν αυτό δεν είναι θαύμα. Ήταν θαύμα. Γιατί ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, του είχε δώσει το λόγο του και δεν τον πήρε πίσω. Οι Άγιοι έχουν μέσα. Όταν πούνε έτσι, ναι, είναι ναι.
Και όταν πούνε έτσι δεν είναι, πράγματι δεν είναι. Και να γίνετε ένα παράδειγμα που έχω εδώ τρίτο, με το οποίο θα κλείσω, που είχε πάει κάποιος πονεμένος και μίλησε για τη σύζυγό του. Η γυναίκα μου του λέει, παππούλη, έχει καρκίνο στα μητρικά όργανα και θα μπει για ένα συνηθισμένο χειρουργείο της ρουτίνας στο νοσοκομείο. Ήρθα να σε παρακαλέσω να προσευχηθείς για αυτήν. Δεν μου λες, του λέει ο Άγιος Παΐσιος, πού θα μείνεις το βράδυ? Λέει, μένω κάτω, στο γειτονικό μοναστήρι των Ιβύρων. Ωραία. Πήγαινε, του λέει, τώρα θα κάνω προσευχή, κάνε και εσύ καμιά μετάνοια στην Παναγία την Πορταΐτισσα και έλα αύριο το πρωί να σου πω. Φαίνεται ότι το διορατικό και προορατικό χάρισμα που είχε ο Άγιος δεν του έδινε θετική απάντηση. Σας έχω πει για την Αγία Γερόντισσα Μακαρία του Αγίου Εφραίμ, που πήγαινε στον Άγιο και τον παρακάλαγε, και υπήρχαν φορές που ο Άγιος ζωντάνε και γύριζε το κεφάλι να της δείξει ότι δεν θα γίνει καλά, μη παρακαλάς, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί πάνω απ' όλα είναι αυτό, το λέει μέσα το Πάτερ Ημών. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Έτσι, οι Άγιοι και η Παναγία πάνω απ' όλα πολλές φορές προσπαθούν να του παρακάμψουν. Αλλά δεν γίνεται πάντοτε δεκτό το αίτημα. Πάει λοιπόν ο καλός σου την άλλη μέρα το πρωί για μία απλή επέμβαση στα μητρικά, που θεωρείται πολλές φορές όταν το προελάβεις εγχείρηση ρουτίνας. Άκουσε, του λέει ο γέροντας, εμείς, λέει, πρέπει να προσευχόμαστε με πίστη και να παρακαλούμε, αλλά ό,τι ο Θεός είναι να κάνει, θα το κάνει. Τι να του λέγε. Αυτός πάλι μετά από λίγο, γιατί περίμενε με τον κόσμο εκεί να τον ξαναδεί, του είπε πάλι το ίδιο πράγμα. Σε παρακαλώ, γέροντα, προσευχήσου για τη γυναίκα μου να γίνει καλά, μπαίνει αύριο στο χειρουργείο, λέει ένα παράδειγμα. Ο γέροντας πάλι με τρόπο του είπε ότι εμείς, παιδί μου, μόνο με την προσευχή και με την πίστη στο Χριστό πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Και επομένως θα φύγουμε στην προσευχή και ο Θεός, εύχομαι, να σε βοηθήσει. Όχι να σε βοηθήσει, εύχομαι να σε βοηθήσει. Δεν πήρε πάλι θετική απάντηση. Οπότε πάει για τρίτη φορά και του λέει, γέροντα, φεύγω, γιατί πρέπει να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει 12 η ώρα από τις Καριές. Σε παρακαλώ, θέλω να μου πείτε, θα γίνει η γυναίκα μου καλά? Έχει ζωή που έχει καρκίνο στα μητρικά όργανα και πρόκειται να χειρουργηθεί? Τι τον ρώτησε? Αν έχει η γυναίκα μου ζωή. Και τι του απήντησε ο Άγιος Παΐσιος? Έλα, βρε ευλογημένε, κι αν δεν έχει η γυναίκα σου ζωή, υπάρχει και ο Σωτήρας. Δηλαδή ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Του είπε δηλαδή ότι κι αν δεν έχει ζωή, υπάρχει ο Σωτήρας. Τι να του λέγει, ότι η γυναίκα σου δεν έχει ζωή? Και να φεύγει ο άνθρωπος ανώφρον και να πήγαινε πανικόβλητος πίσω στη γυναίκα του και να της έλεγε, η γυναίκα δεν έχει ζωή, και να μην το κάνουμε το χειρουργείο, και να το κάνεις το χειρουργείο δεν θα έχει καμιά επιτυχία και ούτω καθεξής. Και αφού τον πίεσε τόσο πολύ για να του πει, γιατί εκείνος ήξερε, έφυγε ευλογημένε, κι αν δεν έχει ζωή, να ζήσει δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο άλλο, υπάρχει και ο Σωτήρας. Βέβαια αυτό είναι έτσι και ένα μικρό σχήμα λόγου με τις εκκλησιαστικές αδελφότητες, η ζωή και ο Σωτήρας. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, κι αν δεν υπάρχει ζωή, η αδελφότητα δηλαδή της ζωής, μπορεί να πας και στην αδελφότητα του Σωτήρος. Αλλά εδώ δεν είχε αυτή την έννοια. Είχε την έννοια της αρνητικής απάντησης, αλλά με διάκριση. Γιατί επαναλαμβάνω, το θέλημα του Θεού δεν μπορούμε να το υπερκεράσουμε. Εμείς όμως χτυπάμε την πόρτα και έχουμε
χρέος μέχρι το τέλος να τη χτυπάμε και να επικαλούμεθα και να παρακαλούμε και να ηκετεύουμε και να προσπίπτουμε και να ψάλουμε και να διαβάζουμε και το ψαντήρι και ό,τι μας περνά από το χέρι να το κάνουμε. Και καμένοι δεν πάμε, γιατί αγιαζόμαστε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που πήρε από τον Άγιο Παΐσιο αυτό το τελευταίο μήνυμα, ότι αν δεν υπάρχει ζωή υπάρχει και ο σωτήρας, έφυγε, γιατί ο Άγιος Παΐσιος, εκεί ήθελα να καταλήξω και το κλείνω, με δύναμη, πνευματική δύναμη, και αντιμετώπισε το επικείμενο χειρουργείο της γυναίκας του με θάρρος, με αισιοδοξία, δεν έχασε ποτέ τη δύναμή του, στάθηκε στα πόδια του και μέχρι το τέλος ο Άγιος Παΐσιος του είχε φωτίσει και το νου και την καρδιά να έχει κουράγιο να δεχτεί το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όταν είναι κανείς εν Χριστώ, δέχεται το θέλημα του Θεού με κουράγιο, με δύναμη, με φώτιση, με υπομονή, με ανδρεία. Όταν όμως δεν έχει, αδελφοί μου, τη φώτιση και τη βοήθεια του Θεού, γιατί είναι μακριά από τον Θεό, όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να μας τη δώσει, τότε απελπίζεται και καμιά φορά μπορεί να προβεί και στο απονενοημένο διάβημα της αυτοχειρίας, που το πιο τραγικό και για το οποίο συνέχεια προσευχόμαστε, αν το έχετε προσέξει, ο Θεός να μην το επιτρέψει αυτό ούτε σε εμάς, ούτε σε προσφυλή και αγαπημένα πρόσωπα της ζωής μας. Βοήθειά μας ο Άγιος Παΐσιος, παιδιά μου, βοήθειά μας να είστε σίγουροι ότι αυτή την ώρα ο Άγιος είναι εδώ και μας ευλογεί και μετράει τους τύπους της καρδιάς μας. Και την ερχόμενη Παρασκευή θα φέρουμε το σκουφάκι του και το μπαστούνάκι του και θα ψάλουμε την παράκλησή του. Την παράκληση του Αγίου Παϊσίου, του μεγάλου ιατρού των καρκινοπαθών, του μεγάλου ιατρού των οικογενειακών δραμάτων και του μεγάλου ιατρού των ψυχικών ασθενειών. Αμήν. Στα φάρασα, στο βάρασιο, εις την Μικρανασία, χέρις Πάτερ Παΐσιε, κρίνων αγάπης Πίτρος εφός την Καπαδοκία, χέρις Πάτερ Παΐσιε, την πίστη τους κρατούσανε Χέρι
Πάτερ Παΐσιε. Των πονεμένων βοηθός, των μόναστων αλήπτης. Χέρις Πάτερ Παΐσιε. Των θλιβωμένων Ιωδή και Παραδείσου δείκτης. Χέρις Πάτερ Παΐσιε. Ήλιος φαϊνός εν εσχάτης καιρής και ορθοδοξίας στερέωμα, εν ονόματι Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ανεδείχθης Πάτερ Παΐσι. Ημείς δε συμφώνος εν θυμούμενοι των θείων διδαγμάτων σου, προσφωνούμε σοι ταύτα. Χαίρε αγάπης θεϊκής και της Παναγίας Μύρων, χαίρε χάδι του ουρανού και της Θεοτόκου Κρίνων, χαίρε γέρον Παΐσιε, χερουβίμος την ευχέτης, χαίρε Σεραφείμ, ομότροπε και δαιμόνου καθαιρέτης. Χαίρε στήλε ορθοδοξίας και ευλαβίας της αυρέ, χαίρε σκεύος εκλογής ουρανούς σταυραετέ. Χαίρε φύλακα πατρίδος και των μοναστών φρουρέ, χαίρε κονίτσις ο γόνος και στο μείο αρρωγέ. Χαίρε της Παναγίας αμπέλη έβορο, χαίρε άθος μετανοίας έβος μου, χαίρε ομιλία και λόγια του Θεού, χαίρε έλεον και μάνα στην πληγή του αμαρτωλού. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε. Θυσίαν της αδελφής σε χορήγης αγάπην τη θεϊκήν, μύρον θεομητορικών προς πάντα σε δίδους. Δια τούτο συναγγέλησε δοξολόγης Χριστόν, όθεν την συν μνήμην άπαντες επικαλούμενοι βοώμεν. Αλληλούια. Ας πιλέπαν ύμνητε Θεοτό και ρόδον μυστικών, αλυτρωθώ πρεσβείες Παΐσιου, το στεναγμό ρίσε με αγνή, σώσον με, σώσον με, εις αιώνας Παναγία μου. Μη εγκαταλείπεις με εν το σκότι, λίχνε φώτινε, λιχνία χρυσαυγή μελωδική φωνή, σιούν η αντίληψη στον θλιβωμένο και αμαρτωλών, ήραν βοηθή.
Άγιε Παΐσιε, η εγκαταλείπειρμε εν το σκότι λίχνε φώτινε, λιχνία χρυσαυγής μελώδικη φωνή σιούν η αντίληψη στο θλιβωμένο και αμαρτωλόν. Ήραν βοηθείας μη Άγιε Παΐσιε. Απαθώκον άδειλμα Αρσενίου η θερμή ευχή κατέφυγον εις έκρινη θεϊκή του άθωνος κόσμημα φωνή αγγελική δυο μεγαλήνωσε Άγιε Παΐσιε. Η λαμπάσιας βεστός και Κυρίου μέλητος πηγή ως ρόδων ανθυρών οφθής αληθός ελπής και αντίληψης των ασθενών και αμαρτωλών. Άρρωγη παράσχουμη Άγιε Παΐσιε. Σκεύος Θείας χάριτος ανεδείχθης οδύτος σεραφή, ευλόγησον ημάς Άγιον υμνοδούς και Θείες πρεσβείες σου κράζοντας πιστός. Χαίρε παθαύμαστε Άγιε Παΐσιε. Αναγία Δέσποινα μία πόση ψυχής μου στεναγμών, φιλάνθρωπον Θεόν μόνον αγαθόν, μακρόθυμων εσπλαχνών, ευμένη δείξον μη αγνή, πρεσβείες Παΐσιου, λύτρωσον με Παναγία μου. Κωνσταντίνου πόλεως δέα δόξα και πόλης η ελπής, ασύγητος φωνή Αγιά Σοφιά σωδή, τον ύφη ανήφευτε, ότι υπερμάχων εις πόλην αντυχή. Λόγα η άσβεστος Άγιε Παΐσιε. Αλεξάνδρου πόλεως και μαΐστρου οματογλυκή, αείρητος πηγή της Τράκης η βρόντι, σάρτσιξη Θεόφθογκος εφροσύνη και της χαρμονής, σιγάρι Κύρικας Άγιε Παΐσιε. Ροίδα κρύων ψυχήστε και μύρου και πόνου καρδίας υπέρ ανθρώπων πασχόντων, ψυχήτε και σώματι. Δια τούτου, ύμνους ψυχής ημών, προσάγω μέση και ταπεινή την καρδία εκτενώς βοόμενση. Χαίρε διάκονε ακάματε του Ευαγγελίου, χαίρε λαμπάς άσβεστε θεότητος τετρασιλίου. Χαίρε ο της νηστείας τον αγώνα τελειώσας, χαίρε ο ταπεινώσεως το ύψος πατήσας. Χαίρε το του άθωνο της πίστεως το άλιο το χιόνι,
χαίρε της Παναγίας, του ύμνου γλυκό αηδόνι. Χαίρε τίμιε δάσκαλοι πράξεως και θεωρίας, χαίρε το αμάραντο άνθος της Παναγίας. Χαίρε ο σεμνός αντιλήπτορ θείας οπτασίας, χαίρε ο συνομιλήσας μετάλλου και λεανού, παντελεήμονος και αγίας εφημίας. Χαίρε ο ιεροσολυμητής εις περιγράψας την μορφή, χαίρε ο της Θεοτόκου, ο ακούσας την φωνή. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε. Σέμνομα Καπαδοκίαστε και Ελλάδος και θερμόν αντιλήπτορα, θεωρούμεν σε Πάτερ Παΐσι, τον αρετόν γάρ την κλίμακα θεαρέστος τελέσας, ακαταπαύστος, εις την Αγίαν Τριάδα Βοάς. Αλληλούια. Μακαρίζομαι ασκητά της ευχής της Ελλάδος ώστη και το καύχημα ο Παΐσιε Άγγελων αρμονή μεγαλύνομεσε τον εσχάτης χέρις της θυσίας και αγάπης το αρώμα ο Εφραίνων ο Παΐσιε πιστούς απαδόκον πλέος Βυζαντίου βλάστος ανεδείχθης Θεοφόρος Παΐσιε Αρσενίου αδιαλείπτος ευχή Θεοδωροδότης Χερουβίμ μελώδε ταπεινώσε εξαφανίσον ημών του
κόσμος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Θεέ μου, Αναγία Τρίας, Πάτε λόγεται και Πνεύμα Παναγίων, Φρούρη πάντας τους υμνούντας επίστος. Γευθύς ο δύνας εκ πατρισμού, ξενιτία και θλίψη πατρώας εστίας εκκριζωθείς, εριζώθης εν πίστην και θεογνωσίας, απέκτησας φως εκ χάριτος, Θείας Πάτερ Παΐσια. Διό και εμείς ορώντες τα θαυμάσια σου, ανυμνούμε σοι τι αύτα. Χαίρε της χάριτος του Ιησού ο δωροδότης, χαίρε της Παναγίας το άθωνος ο Θείος Φωτοδότης, χαίρε διάκονε Θείε της Παναγιάς, χαίρε φάρος και λίχνος της προσφοράς, χαίρε σκεύος Θείας χάριτος, χαίρε αρετών ευωδία η άρητος, χαίρε άνθος εύοσμον και το άθωνος πηγή, χαίρε Θείου Πνεύματος και ακτίνα θεϊκή, χαίρε οδός και οδή του όρους άθου, χαίρε κολυμβήθρα Σιλοάμ και ιατρέ του κάθε πάθους, χαίρε της νηστείας και της προσευχής εργάτα, χαίρε των νοσούντων και θλιμμένων παραστάτα, χαίρης Πάτερ Παΐσιε. Διάβαζε συναξάρια θλοφόρων Αγίων, και η Θεία σου ψυχή τον πλάστη να κατάπαυστα δοξολογούσε, διό και εμείς ενθυμούμενοι την Αγία ψυχή σου, εκβοόμεση τι αύτα. Αλληλούια. Αξιόν εστί, ακαρίσομεν εις Θεοτόκου, της αυρών και κρίνων το εποσμό, και αγάπης και βοστίων ιερών, λίγνος του φωτός ορθοδόξων ανεδείχθης Πάτερ, ασκητό γενόμενος αθίσμα, Θεοδόξαστε Παΐσιε σοφέ, ύψωσας τον νουν ως νεοφώτος ήλιος Πάτερ, τους πιστούς στηρίζεις Παΐσιε, διά τούτο εδοξαστής θαυμαστός. Χαίρις μοναστών προς Θεόν εν Θεοφόβο, Βυζαντίου μόνος περιδόξος, προστάτης εχθρικών επιδρόμων. Λύτρωσε ημάς άσης λήψεως και τυραννίας, και πλεσμάτων έτη συγχώρηση ας ψυχάς των ευλάβων σου υμνητών. Μύρον μυστικός σε γινώσκομεν παραμυθίαν, δίδωτα αιτήματα όσιε, ως ο γνήσιος θεραπών του Χριστού. Έλαψα σημεί ως ουραλίος φάνος παμάκα, ο Θεός προστρέχων τη σκέπη σου, ανήμνη τη συναγίαν βιώτη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως περικαλείς ανεδείχθης ουρανός Παρθένε, Μητέρ του Θεού αναδέδειξε, ανατύλασα τον κόσμο.
κόσμου ανοητός, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αξίον εστίν ακαρίζησε ο Καπαδόκη τον εσχάτης χρόνης εκλάψαντα των οσίων και άγγελων καλών. Νίκην κατέκτησας προσευχή και νηστεία εχθρών ορατώνται και αοράτων, έχουν δε πανοπλία της ταπεινώσεως όλες σας δαιμόνων επιβουλήν και τα στήφη και ανεβώας ευχαριστίας προς Κύριον. Χαίρε φωτός θείων δοχείων, χαίρε εσπλαχνίας του Χριστού ταμείων, χαίρε Δαβή ψαλτηρίου η φωνή, χαίρε Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου η ευχή, χαίρε αμαρτωλών η παράκλησης, χαίρε παραμυθίες της Παναγίας εγγύησης, χαίρε αγωνιστών των βραβείων, χαίρε των αβαγών της ζωής των πορθμίων, χαίρε πολύδροσος σκιά ταλαιπώρου διαβάτη, χαίρε είδωρ σαμαρίτιδος εις κάθε παραβάτη, χαίρε αμαρτωλών πεπτοκότων στυλοβάτη, χαίρε του παραλυτικού το άδειο το κρεβάτι, χαίρε εις Πάτερ Παΐσιε. Ξένος εγένου των κόσμων, αγαπήσας τον Κύριον, δαμάσας τα πάθη σου θεία χάριτη και αστραπή γενόμενος, φωτίζεις τους ή απαύστος βοώντες. Αλληλούια. Θεαρέστος οι αγώνες σου, εις την Αγίαν Τριάδαν κατέφθασαν Πάτερ Παΐσι, όθεν ήμους ευχαριστηρίους αναμέλπωμεν, σύ εκ βάθους καρδίας και νοή και ψυχή ημών ταπεινώσει βοώμεν.
Χαίρε ηλιακτής εν άθωη εφραίνουσα κόσμο, χαίρε μελωδίας φωνή η κηρύττουσα λόγων, χαίρε το ακούραστο χάδι στον ανθρώπινο πόνο, χαίρε η τεθλιμμένη οδός που δεικνύει του παραδείσου τον δρόμο, χαίρε της Παναγίας τα χαίρε στολή σας, χαίρε του παραδείσου τον δρόμο κοσμή σας, χαίρε θυμίαμα του πνεύματος το θείον όνομά σου, χαίρε παράκληση σταχεία το εικόνισμά σου, χαίρε εις κόσμου τα πέρατα των φθόγκων προφθά σας, χαίρε τα σκάρας των δρακόντων η ευχή σου συφλά σας, χαίρε η ευχή του Ιησού εις τον κόσμο η αδιάλειπτος, χαίρε της γλυκητά της Παναγίας η αγάπη η άρητος, χαίρε εις Πάτερ Παΐσιε. Ύμνον προς Κτίστην και την Αγίαν Παρθένων του συμμετέρους αγώνας, νυκτήτε και ημέρας έπλεξας ταπεινός, όθεν και σκεύος εκλογής, ανεδείχθες του Θείου Πνεύματος, την Αγίαν Τριάδαν μετασού προσκυνούντες βοώμεν και ψάλλομεν. Αλληλούια! Αξίον εστίν ως αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Αη μακάριστον και Παναμόμητον, και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και Δοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δεσποίνα και μήτυρ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίωσον ηκετών, την άμεση τεύσης προς τον εξουτεκθέντα, πρεσβείες Παϊσίου γεννούμεση τρία. Χερίς Βυζαντίου Θείος Φάνος, χερίς της Ελλάδος και της πίστεως ο φρουρός, χερίς Θεοτόκου μορφήν ο εικονίσας, Αγίαν Εφημίαν ο Θεάς άμενος. Χερίς Φάρος λίχνος της προσφοράς, Ελαιών ειρήνης, δες ψυχές των αμαρτωλών, χερίς των οσούντων και των θλιμμένων δάκρυ, εις Θεοτόκου κρίνων, Πάτερ Παΐσιε. Χερίς σκεύος τίμιον του Θεού, των μετανοούντων, ο αλάθαστος οδηγός, χερίς της ελπίδος λαμάσι φωτοφόρος, θυσία το Κυρίο, Πάτερ Παΐσιε. Χερίς σκεύος τίμιον του Θεού, των μετανοούντων, ο αλάθαστος οδηγός, χερίς της ελπίδος λαμάσι φωτοφόρος, θυσία το Κυρίο, Πάτερ Παΐσιε. Αλεξάνδρου Πολυκλέος Λαμπρότου, Μαϊστρού Κάλλος και της Θράκης Άγιον Φως, χερορθοδοξίας το άσβεστον Κυρίων, ο δείκτης προς την πόλη χέρις Παΐσιε.
χέρις του πατάτσι κορονείς, χέρις μύρων κρίνων, χέρις δάκρυ της προσευχής, χέρις του Κυρίου η εσπλαχνός αγάπη, εις Θεοτόκου χάδι, χέρις Παΐσιε. Αλεξάνδρου πόλεως ο ναός, νέα κολυμπίδρα ανεδείχθης του Σιλωάμ και της προσκυνούσι παρέχεις αφιδόλος, την ιάσιν της πάση αθώνος άγγελε. Πελάγι θαυμασίων σου και στερού σου αγώνες, Πάτερ Παΐσι, από καρδίας προσάγομεν ύμνους οι αγγελικούς, τη μνήμη σου ευλαβούμενη, διόβο όμεση τη αυτά, χαίρε προφήτα λησμονημένων πατρίδων η ελπής, χαίρε κήρυκα ελεύθερης Αγίας Σοφίας και πόλεως υπηξής, χαίρε ο αποκαλύπτων θαυμαστός την Κωνσταντινούπολη ως νέαν ελπίδα, χαίρε η δέηση των λυτρουμένων πατρίδων η ένδοξη μοίρα. Χαίρε λάλημα Κωνσταντινούπολης το άδειο των άστρων και κόσμου τα φώτα, χαίρε μελωδέ μεγαλοσύνης, Αγία Σοφίας και παγκόσμιο δόξα. Χαίρε προφήτα, πατρίδων σκλαβωμένων η ανάκτησης, χαίρε ασύγητος φωνή, ορθοδοξίας και κόσμου η έλαμψη. Χαίρε τα των καιρών σημεία, ο δείκτης, χαίρε αποκαλύψεως του Ιωάννου, ο θείος μύστης. Χαίρε Απόστολε του Επανευαγγελισμού, χαίρε μικράς Ασίας η ελπής του λυτρωμού. Ω Παΐσιε, Πάτερ συγχρόνων ημών και καιρών εσχάτων, άνθος το εύος μου, όσιε του Θεού πρέσβευε περιμών. Ω Παΐσιε, Πάτερ συγχρόνων ημών και καιρών εσχάτων, το άνθος το εύος μου, όσιε του Θεού πρέσβευε περιμών. Ω Παΐσιε, Πάτερ συγχρόνων ημών και καιρών εσχάτων, άνθος το εύος μου, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αλληλούια. Της αγάπης των κρίνων και θυσίας το αρώμα του Αγίου Όρους το άνθος Αναγίας της αύρισμα τιμήσομε εις προσευχής ολίγνος καμπάδο κόντο καυχήμα χαίρε του παραδείσου οδηγέ
εις Θρησιλείου Θεού.